Πάμε τώρα στο θέμα της ποινικής δίωξης των 15 μελών της αστυνομίας για την γνωστή υπόθεση των κατασυρωήν δολοφονιών του Ισοβίτη Νικόλα Μεταξά. Οι τέσσερις ποινικοί ανακριτές που διόρισε η ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας πρέπει πλέον να εντοπίσουν τα 15 μέλη και να τους απαγγείλουν την κατηγορία που αντιμετωπίζουν. Να δούμε πόσο εύκολο είναι το έργο των ανακριτών αυτών. Συζητάμε, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο της αρχής, τον κύριο Ανδρέα Πασχαλίδη, τηλεφωνικός. Κύριε Πασχαλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιρούλη. Τώρα, ερωτώ πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα του εντοπισμού, καθώς κάποιοι εξ αυτών, το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν φύγει από τις τάξεις της αστυνομίας, είτε κάνοντας χρήση του σχεδίου πρόορης αφυπηρέτησης, είτε παίρνοντας προαγωγή με την οποία άλλαξαν βαθμό. Πράγματι, κύριε Τσιρούλη, παρουσιάζεται αυτή η δυσκολία, εμφανίζεται αυτή η δυσκολία, η οποία είναι μια πρακτική δυσκολία την οποία πρέπει να υπερπηδήσουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Κάποιοι από αυτά τα 15 μέλη έχουν ήδη κάνει χρήση του δικαιώματος τους για πρόωρη αφυπηρέτηση, άρα θα πρέπει να τα εντοπίσουμε. Και δεύτερον, κάποιοι έχουν προακτηθεί και τοποθετηθεί σε νέες θέσεις, νέα πόστα, που και πάλι θα πρέπει να τους εντοπίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα υπήρξε η προγραμματιστήσα συνεδρία της Επιτροπής και ο φάκελος δόθηκε στον ηγούμενο της αναλυτικής ομάδας με τις σχετικές οδηγίες και αναμένεται ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν οι ανακριτές το έργο των 15 αυτών μελών της αστυνομίας με σκοπό να προσαυθούν, να κατηγορηθούν γραπτός. Ναι. Τώρα υπάρχει, αν θέλετε, και μέσα στο αστυνομικό σώμα, προσπαθώ να το πω έτσι όσο καλύτερα μπορώ, μια εσφαλμένη εντύπωση ενός είδους πατριωτισμού, με την έννοια του ότι μέλη θέλουν να προστατεύσουν συναδέλφους τους, ανθρώπους με τους οποίους πιθανόν να είχαν και κοινές επαγγελματικές εμπειρίες, δραστηριότητες. Αυτό δυσκολεύει περισσότερο το έργο σας ή συναντάτε πρόσφορο έδαφος και πάντως τα υπόλοιπα μέλη του αστυνομικού σώματος να θέλουν να συνδράμουν στις δικές σας προσπάθειες? Να σας πω, κύριε Τσουρούλη, είναι φυσιολογικό σε μια τάξη όπως είναι η αστυνομία, όπως είναι οι γιατροί, όπως είναι οι δικηγόροι, όπως είμαστε όλοι εμείς σε μια τάξη επαγγελματιών. Είναι φυσιολογικό όταν μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν του είδους την κατάσταση, αυτού του είδους αυτών των κίνδυνων, να τεθούν, να διωχθούν ποινικά κλπ. Τα υπόλοιπα μέλη να μην αισθάνονται και τόσο άνετα. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερες δυσκολίες στην προσπάθεια μας, αν και ήταν πολύ δύσκολη δουλειά την οποία έκαναν οι ανακριτές, δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες από πλευράς των μελών της αστυνομίας να δώσουν τα στοιχεία ή τις πληροφορίες ή ακόμα και να δώσουν καταθέσεις για πράγματα τα οποία εκλήθησαν να δώσουν. Μάλιστα. Αλλά το ότι αντιμετωπίζουν έναν είδος, τέλος πάντων, απαγοήτευση, δυσαρέσκειας κλπ. Φυσιολογικό. Καλά, απογοήτευση τώρα από τη στιγμή που η υπόθεση είναι αυτή που είναι και λέχθηκαν αυτά που λέχθηκαν και μάλιστα για να κινηθούν και ποινικές διαδικασίες σημαίνει ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι έγιναν κακοί χειρισμοί ή υπήρξε αμέλεια. Τότε δεν χωρίς συναισθηματισμό σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, με δεδομένο όμως το τι μου περιγράφεται, έχω και την εξής απορία ως τελευταία ερώτηση. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν πειθαρχικά παραπτώματα, αυτά θα τα εξετάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αστυνομίας, έτσι? Βεβαίως. Αυτό που περιγράφεται τώρα, πώς θα είναι απαλλαγμένο σε αυτό το σώμα που θα κρίνει αστυνομικούς? Κύριε Τσουρούλη, θέσετε μία ερώτηση η οποία με απασχόλησε από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα, που έχω διοριστεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβω τα ηνία της αρχής. Και όντως είναι εύστοχη ερώτηση σας και πολύ σωστή. Έχουμε από καιρού τώρα υποβάλει εισηγήσεις. Έχουμε από καιρού τώρα ως αρχή ζητήσει να τροποποιηθεί ο νόμος έτσι ώστε
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αστυνομίας να διοριστεί εισαγγελέας, ο οποίος ανεξάρτητος, ο οποίος να προεδρεύει του σώματος τούτου, έτσι ώστε να διατηρηθεί αν μη τι άλλο το ίδιο της αμεροληψίας. Και όχι μόνον τούτο, αλλά να δοθεί και η άδεια στην αρχή να εφεσιβάλλει τις αποφάσεις που αφορούν μέλη της αστυνομίας τα οποία η ίδια έχει παραπέμψει. Δυστυχώς, εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον αυτής της ενέργειας, δηλαδή να τροποποιήσουν τον νόμο, δεν έχουν ακόμα κάνει ότι... Ναι, με απασχολεί και εμένα, αλλά αυτό έχουμε, αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κατανοητό αυτό που λέτε. Και εκεί θα παραπέψουμε εκείνους που νομίζουν ότι πειθαρχικά ευθύνονται. Ευχαριστώ πολύ. Και ο νοόν νοήτο. Ήδη ακούσαμε όλοι αυτό που λέτε. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε σε ποιο γήπεδο είναι η μπάλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πασχαλίδη.